Με την προσδοκία να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών κατά της COVID-19 και στα Χανιά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απευθύνθηκε στο περιθώριο ημερίδας, ειδικά σε κατοίκους της ενδοχώρας αλλά και της πόλης που δεν έχουν ακόμα κλείσει το ραντεβού τους σε κάποιο από τα εμβολιαστικά κέντρα του νομού. Από το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι είναι ώρα να μπουν στο περιθώριο οι όποιες επιφυλάξεις. Νομίζω ότι δεν χωράει όμως σκέψη, αμφισβήτηση μπρος στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Όποιος πάει σε ΜΕΘ και σε νοσοκομεία και δει τι συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτούς που χάσαν τη ζωή τους, είχαν τη ζωή τους μέσα στην πανδημία, που δεν μπορούν να δουν συγγενείς τους, που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, που αγωνιούν οι οικογένειές τους, καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός. Στρατευμένη στην προσπάθεια της κυβέρνησης να πιστούν οι πολίτες για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, οι τοπικοί βουλευτές έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Όποιος θέλει να εμβολιαστεί, θα μπορεί να εμβολιαστεί το ταχύτερο δυνατό. Έχει τρομερή σημασία ότι οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ θα πάνε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Εμβολιαζόμαστε, δεν ακούμε τις φωνές της ανευθυνότητας, ακούμε τις φωνές της σοβαρότητας, της επιστήμης και της ευθύνης. Πρέπει επιτέλους να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Και ο μόνος τρόπος για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω είναι με αυτό το δώρο της επιστήμης, το εμβόλιο. Τόσο τα κυβερνητικά στελέχη όσο και ο Περιφερειάρχης συνέδεσαν τους εμβολιασμούς όχι μόνο με τη θωράκιση της υγείας του πληθυσμού, αλλά και με την επιβίωση του τουρισμού στο νησί. Δεν πρέπει η οικονομία του νησιού να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση και η έκκλησή μας είναι να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναλαμβάνουν δράση οι κινητές μονάδες εμβολιασμού. Άξιο αναφοράς είναι πάντως πως χθες η πρώτη και δεύτερη τομή μηχανίων έσπασαν το φράγμα των 25.000 εμβολιασμών.